κατά κάποιο τρόπο οι ήρωες του 40 έχουν μπει μέσα, ακόμα έχουν επηρεάσει και το θέατρο σκιών περισσότερα, θα μας πει ο Χρήστος ο Καλπουζάνης, ο οποίος βρίσκεται στην Πάτρα. Σωστά, την καλησπέρα μας. Πολύ καλησπέρα. Να ξέρετε ότι είμαστε και εμείς φαν της Κρήτης. Και της Πάτρας, και με τους Πατρινούς θα πηγαίνουμε εξαίσια. Και έχουμε και αδυναμία εδώ στην εκπομπή μας. Την καλησπέρα μας. Χρόνια πολλά, ελέω βέβαια εορτασμού. Να μας βάλετε στο κλίμα με τη μία, έχουμε 4 λεπτά στη διάθεσή μας. Λοιπόν, βρισκόμαστε στο θέατρο λιθογραφείων, εδώ στην Πάτρα, που ακριβώς 2 μέτρα από εδώ ξεκίνησε, στην 28 Οκτωβρίου του 1940, ξεκίνησε ο πρώτος βομβαρδισμός από τους Ιταλούς. Βέβαια εδώ ο πεζόδρομος, οι Ιταλοί βασικά, να το ξεκινήσω έτσι, μπερδεύτηκαν, γιατί όλος ο πεζόδρομος είναι 2 σειρές νεραδιές, είναι γύρω στα 4 με 5 χιλιόμετρα ο πεζόδρομος, και νομίζαν ότι επειδή ήταν στρατός, ξεκίνησαν τον βομβαρδισμό. Πιο πάνω ακριβώς είναι τα καταφύγια τα οποία μπαίναν οι Πατρινοί κατά τη διάρκεια του πολέμου, και είχαμε την ιδέα να ανεβάσουμε το 1944 η απελευθέρωση της Πάτρας. Μάλιστα. Λοιπόν, ξεκινήσατε κάποιες παραστάσεις σήμερα. Μόλις, ναι, σήμερα κάναμε την πρεμιέρα, πήγαμε πάρα πολύ καλά, ήμασταν γεμάτοι, sold out δηλαδή, να το πούμε και στα αγγλικά. Πάρα πολύ, πολύ όμορφα. Καλά. Λοιπόν, να μας πείτε 2 κουβέντες λίγο, να μας βάλετε λίγο στο κλίμα της παράστασης. Μας έχετε ετοιμάσει κάτι? Ναι, βεβαίως. Έχουμε, όπως βλέπετε εδώ, τα φώτα του Μπερντέ αναμένα και πάμε πίσω στον Μπερντέ κατευθείαν. Λοιπόν, τέλεια. Έχουμε 1,5 λεπτό, όσο πιο γρήγορα μπορούμε. 1,5 λεπτό, το κατευθείαν. Το έχουμε, το έχουμε. Λοιπόν, πάμε. Λοιπόν. Ωρε μανούλα μου. Πω. Πού να είναι ο ανθιπολοχαγός ο Ρίγας? Τι σημαίνει καραγιώση μου, ανθιπολοχαγέ Ρίγα? Ετοιμασόμαστε για τη μεγάλη ελευθερία. Έτσι είμαστε εμείς, όλοι μαζί, να ελευθερώσουμε την πόλη. Μπράβο ανθιπολοχαγέ μου Ρίγα, είμαστε έτοιμοι, βεβαίως. Θα φάμε, ναι, θα πιούμε, μπράβο, και όπως πάντα και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Ελευθερία, ελευθερία καραγιώση μου. Πάμε να του διώξουμε. Πάμε καραγιώση μου. Λοιπόν, εξαιρετικός. Να πούμε καλή επιτυχία. Μπράβο, ένα πολύ μεγάλο μπράβο που βάλατε συντέχνη σας στοιχεία και μέρος της ιστορίας και του πολιτισμού μας. Με πολύ μεγάλη χαρά να τα ξαναπούμε, κύριε Καλπουζάνη. Και με μεγάλη χαρά να σας έρθουμε στο πανέμορφο. Βέβαια, χαρά μας, και να σας φιλοξενήσουμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.